Πίσω. Άντα, τι 40, τι 50. Στα 40 εκεί πέρα περίπου, δηλαδή 38-42, είναι να μπει μέσα σε ένα σπίτι, να κάνει κουτσούβελα. Εντάξει, 40 είμαστε. Μπας και νομίζω ότι δεν είμαστε ικανοί για όλα. Στα 40 νομίζω ότι ζητάς κάποια άλλα πράγματα. Όπως. Μην μου πει σούπες, παντόφλες και τέτοια, δεν κάνει. Με ανησυχεί αυτή η άποψη πάρα πολύ. Το φέρετρο τριχρώμα να το πάρω. Τώρα αρχίζω να ζω. Παρότι οι επιστήμονες εδώ λένε ότι έχουν προβλήματα και περνάνε κρίση, αυτό είναι μια χαρά είναι. Σήμερα δεν θα κάνω πρόλογο, θα σας τραγουδήσω. Άντα, τι 40, τι 50, οι ωραιότεροι σαραντάριδες της πόλης, οι πιο εγωιτευτικοί, οι πιο γλυκοί, οι πιο τσαχπίνιδες, οι πιο πετυχημένοι, οι πιο high, είναι σήμερα στην παρέα μας. Πριν όμως σας τους παρουσιάσω, να καλέσω τις δύο κυρίες που θα σχολιάσουν τους κυρίους που βρίσκονται σήμερα στο στούντιο. Είναι η κυρία Ρένια Λουιζίδου. Και η κυρία Άννα Παντζέλη. Παρακαλώ. Η τραγουδίστρια κυρία Δέσποινα Βανδύ. Έρχεται από εκεί όμως. Καθίστε. Θα αποδειχθεί σε λίγο αν είναι λάτρης σας ή πολεμιές σας. Θα δούμε. Αλλά πριν παρουσιάσω την τελευταία καλεσμένη μας, να αρχίσουμε με ένα τραγούδι, εγώ λέω σήμερα. Yeah.
Υγεία. Να παρουσιάσω τα αγόρια στις κόκκινες καρέκλες. Μαζί μας ο μέγας θερματοφύλακας, ο κύριος Νίκος Σαργκάνης, 42 ετών, κύριε Ροηλέ. Ο μόλις 43χρονος εστιάτορ Μιχάλης Μανιάτης. Καλώς ήρθατε. Εστιάτορ. Μουσική δείπνου. Τρως, ακούς αυτό κλπ. Δεν θέλω γελάκι, είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σημεωνίδης, τραπεζίτης. Τι βάζω εδώ. Δημόσιες σχέσεις, 39,5, Σταύρος Σαλατάς. Ακούστε. Και πολύ σου ήταν. Να ανεβεί η κάμερα, να δείξει κόσμο, να ανεβεί η κάμερα. Σπύρος Μπιμπίλας, Γιαν Πρεμιέ. Όσον ούπο γίνεται 40, όσον ούπο. Ο κύριος Θεόφιλος Βανδόρος πηγαίνει προς τα 40. Δεν είναι. Άκου. Ο κύριος Νίκος Μπερλέκης από τα πιο ωραία. Μόνο 43χρονο, μόνο. Είναι ακόμα 43 χρονών, αριστούργημα. Και ένα θαυμάσιο παιδάκι τελευταίο, ίσως είναι ο πιο έφηβος της παρέας, ο Πάνος Χατζικουτσέλης, 43. Η ηλικία τα 40 για έναν άντρα είναι η κρίσιμη ηλικία που πολλά μπορούν να αλλάξουν προς το χειρότερο στην ψυχοσύνθεσή του. Εγώ πιστεύω ότι όλα έχουν σχέση με το πόσο στερημένα μπορεί να έχει περάσει ένας άνθρωπος. Εμένα είναι μια ηλικία που μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι δημιουργική ηλικία και πιστεύω ότι οι σημερινοί σαραντάριδες έχουν πολλά πράγματα στα χέρια τους. Καθορίζουν πράγματα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο ανδρολόγος, θα ήθελε να μου πει, είναι η ηλικία κατά τη γνώμη σας που ο άντρας νοιάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για την καριέρα του και μετά για την επιβεβαίωσή του στο γυναικείο φύλο? Γιατί αυτό λέγεται ότι συμβαίνει. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε ότι μιλάμε για το σημερινό 40. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Θα μιλήσετε ή για εμάς τους 40. Θα κάνουμε ένα πρόλογο γενικό και θα αρχίσουμε να εξειδικεύουμε μετά. Αν εξειδικεύσει, δηλαδή για ποιον σαραντάρι μιλάμε, έτσι τον... Συμφωνώ απόλυτα. Για το ψυχιατρίο κατευθείαν. Συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω. Αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρνητικό. Έχω να κάνω μια παραδείγηση. Και... πολύ σύντομη παραγράφω, πολύ σύντομη. Δεν φροντίζω εγώ να επιδεικνύω τις γυναίκες κτλ. Αυτό με σιγουριά σου. Δεν πάτε με μια γυναίκες μάλλον το όχι, όχι. Κυρία Βανδύ. Thank you.
βεβαίω για την κυρία Βανδύ. Γιατί επιλέξατε την αγκαλιά του κυρίου Μπιμπίλα? Η πιο άνετη καταρχήν από όλες είναι του κυρίου Ελατάη. Η πιο τρυφερή φαίνεται να είναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Η πιο τρυφερή φαίνεται να είναι του κυρίου Σαργκάνη. Μου δίνει. Η πιο επικίνδυνη. Του Βανδόρτου. Η πιο ερωτική του κυρίου Βερλέκη. Η πιο σίγουρη του κυρίου Χατζικουτσέλη. Η πιο σίγουρη του τραπεζίτη μεσά. Από άλλη μπάντα. Γιατί επιλέξατε τον κύριο Μιβίλα, πείτε μου, είχατε κάποιο λόγο? Ευχαριστώ. Ναι, γιατί είναι σαραντάρι του Ιντερνετ. Κύριε Λυρά, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος σας φαίνεται από τους ανθρώπους στις κόκκινες καρέκλες πιο υγιής? Το δώρο, κύριε Σαργκάνη. Τι είναι αυτό το σουξέ σήμερα? Κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη κατά τη γνώμη σας ο κύριος Σαργκάνης? Γιατί δηλαδή όλες οι γυναίκες σκεφτήκαμε ότι αυτός είναι ο πιο... Το σκεφτήκαμε, συγγνώμη, βάζεις και τον εαυτό σου τώρα, δεν σας ακουπούμε. Φυσικά.